Έως και τις 30 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι για να προχωρήσουν στην υποβολή δήλωσης που αφορά στο ποσό του φόρου το οποίο τους παρακρατήθηκε στο εισόδημά τους από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Η υποβολή της δήλωσης υποβάλλεται στην περίπτωση κατά την οποία αυτός που έλαβε την αμοιβή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και δεν διατηρεί φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τα ποσά τα οποία έχουν παρακρατηθεί θα πρέπει να αποδοθούν έως και τις 31 Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων που απορρέουν από τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και να εφαρμοστούν οι ευνοϊκότεροι συντελεστές παρακράτησης είναι να έχει αποστείλει ο δικαιούχος, ο οποίος διαμένει στην αλλοδαπή, το πιστοποιητικό που απαιτείται με βάση τον νόμο για να αποδείξει τη φορολογική του κατοικία. Επίσης, για να προχωρήσει η εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι ευρωπαϊκές οδηγίες που προκύπτουν από αυτό, όπως έχουν αφομοιωθεί από την ελληνική νομοθεσία και να αποφύγει ο δικαιούχος ο οποίος διαμένει στην αλλοδαπή την παρακράτηση φόρου στην καταβολή τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων, θα πρέπει μαζί με τη μηδενική δήλωση που θα υποβάλει να υποβάλει ταυτόχρονα και πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη φορολογική του κατοικία. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η υποβολή της σχετικής δήλωσης αφορά ποσά φόρων τα οποία παρακρατήθηκαν κατά το μήνα Μάιο. Σημειώνεται ότι τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΗ στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Η υποβολή πραγματοποιείται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στη ΔΟΗ και το δεύτερο μένει στα χέρια του φορολογούμενου και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου 4174 του 2013.